Γεια σας, τι έγινε, χαθήκαμε, τι κάνετε. Το τελευταίο διάστημα με ρωτάτε τι έγινε με το κανάλι, τα βίντεο, τις παρουσιάσεις και τα live streams γενικότερα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Θα θεωρήσω ότι γνωρίζετε τις αλλαγές στη ζωή μου και την οικογένειά μου. Παιδί, δουλειά κτλ. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το λιγότερο χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο που μου μένει, μου μείωσε τη δυνατότητα να βρίσκω χρόνο στο να κάνω βίντεο. Επίσης, στο κανάλι διατηρώ ως βασικό του κομμάτι το να κάνω πράγματα και να μοιράζομαι πράγματα μαζί σας τα οποία μου αρέσουν. Λογικά αυτό το έχετε καταλάβει και έχει φανεί και στα Gaming Nights, όπου είναι live streams όπου παίζω κάποιο παιχνίδι με σας παρέα, είτε μαζί παίζουμε είτε παίζω εγώ και σχολιάζετε εσείς από κάτω και κάνουμε παρέα, που το gaming είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Σε όλο αυτό το διάστημα που ήμουν ανενεργός, είδα ότι απολαμβάνω το άτμισμα περισσότερο όταν δεν με νοιάζει και δεν έχω στο μυαλό μου σκέψεις για να μπορέσω να πω και να τεκμηριώσω την άποψή μου για ένα προϊόν, είτε ατμοποιητή είναι, είτε μοντάκι, είτε υγρό, είτε βαμβάκι, είτε σύρμα. Και αντίστοιχα, από τα τελευταία live streams που είχαμε περισσότερο gaming χαρακτήρα, είδα σε αυτές τις περιπτώσεις ότι απολαμβάνω περισσότερο το gaming, τα παιχνίδια, το να παίζω με εσάς παρέα, είτε μαζί σε κάποιο online παιχνίδι, είτε με τον κλασικό τρόπο του live stream όπου εγώ θα παίζω, θα σχολιάζετε και θα κάνουμε χαβάλια και παρέα. Οπότε πήρα την απόφαση να αλλάξει άλλη μια φορά κατεύθυνση στο κανάλι και να επικεντρωθεί περισσότερο στο gaming και τεχνολογικό χαρακτήρα που έχει και είχε, αλλά και έχει ακόμη. Για τα ατμιστικά γίνονται κάποιες κουβέντες, να πω την αλήθεια, κάνω κάποιες σκέψεις για το τι θα γίνει, να μπορώ να μιλάω για κάποια προϊόντα, ρε παιδάκι μου, που έρχονται στα χέρια μου, είτε αγοράζω είτε μου τα δώσει κάποιος, για να το δούμε. Σίγουρα έχει στο κανάλι. Θα το δούμε στο μέλλον πώς θα γίνει αυτό, που και πώς. Έχω διάφορες ιδέες. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε το τι γίνεται πλέον στο κανάλι. Ύστερα από σκέψη, αποφάσισα την αλλαγή στο κανάλι και το περιεχόμενό του. Η παρέα μας και ο σκληρός πυρήνας θα συνεχίσει να υπάρχει και θα τα πούμε σύντομα σε live. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Και πάμε δυναμικά να δούμε τη συνέχεια του.